Δεν ξέρω αν πρέπει να ανησυχούμε με όλη αυτή την νεροποντή και την καταιγίδα. Είδα και έναν παππού με μακριά άσπρα μαλλιά και γένια εκεί στην Αριστοτέλους να φτιάχνει ένα ξύλινο πλοίο και να μπαίνουν μέσα δύο-δύο τα ζώα. Απλά το αφήνω εδώ. Την τελευταία φορά που έγινε αυτό και βγήκε ο αντίστοιχος ραδιοφωνικός παραγωγός τότε να το πει, τον ηρωνεύτηκαν ότι υπερβάλλεις αυτά και καλά ότι είναι πολύ βροχή και σιγά τώρα μην φτιάχνει ο άλλος το ξύλινο το πλοίο και τα λοιπά. Εγώ απλά το καταθέτω. Δεν ξέρω αν ανησυχεί κάποιος, αλλά okay. Υπάρχει σχετικό ανέκδοτο με τον Νόε, με το δεύτερο κατακλυσμό του Νόε. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας. Είναι λίγο μεγάλο. Θα το πω αφού κοπάσουν οι γραμμές. Να πούμε ότι είμαστε εδώ μαζί σας και στη μεσημβρινή ζώνη και τη ράντα. Είτε έξω έχει λιοπύρι, είτε έξω έχει ανεμοβρόχη, είτε έχει χαλάζ, είτε ρίχνει ενωμένα εργοστάσια επίπλου, είτε ρίχνει βατράχια, εμείς είμαστε εδώ παντός καιρού. Λίμπερο, αθλητικός λίμπερο, 107 και 4. Κωστίτσα Ζαρός στο μικρόφωνο. Χρόνια πολλά το λέμε στους μεσημβρινούς, στους Κωστάδες, στις Κωνσταντίνες, στις Ελένες, στις Ντίνες, στους Κοτσαρίδες, στους Ντίνους, σε όλους αυτούς που σήμερα έχουν τη γιορτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Από το πρωί έχει γίνει ένας χαμός και είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, πολύ μεγάλη ευτυχία και χαρά που σε θυμούνται τόσοι άνθρωποι. Όλες οι ευχές που είπατε και εντός αέρα και εκτός αέρα στην εκπομπή. Αυτά. Θα θυμίσω ότι χορηγός είναι η ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Δώσαμε και σήμερα ένα υπέροχο φουρνάκι μικροκυμάτων. Αυτή την περίοδο με καταπληκτικές τιμές σε προϊόντα Μόρις. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα, το ξαναλέω. Πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών με ατμό από 640 ευρώ, μόνο 300. Μιλάμε για 340 ευρώ έκπτωση από 640, μόνο 300. Και ψυγειοκαταψύκτης Μόρις ενεργειακής κλάσης Α3+, από 800 ευρώ, 376. Γιορτάζει 53 χρόνια η Μόρις και κάνει έκπτωση 53%. Αυτή είναι η όρημη επιλογή. Μόρις και ηλεκτρονέτ Παπουκής Νικολαίδης στο Κορδελιό. Προλαβαίνετε. Λίγες μέρες ακόμα θα ισχύουν αυτές τις τιμές. Παιδιά, αμαρτία είναι αν έχετε σκοπό να πάρετε ψυγείο ή πλυντήριο. Με τέτοιες τιμές και τέτοια μάρκα, εξαιρετική περίπτωση. Φυσικά, για ψάρι και θαλασσινό στο Αιγαίο και στο Ρεόκαστρο 69-56-66 και στο κέντρο 214.000 στο δικητήριο. Πεντανόστιμα εκλεκτά και καλαμάρια και μύδια και σουπιές και φαγκρί και τσιπούρες και λιθρίνι και ό,τι γουστάρει η ψυχούλα σας, πεντακάθαρα και εκλεκτά. Να μην κολλήσει εργό άλλο. Πάμε να πάρουμε γραμμές. Μετά τις 2:30-3:20 θα έχουμε συνομιλία με τον έτερο εορτάζοντα, τον διευθυντή της Φόρτσα, Κώστα Βασιλόπουλο. Περιμένετε να το ρωτήσουμε πράγματα και έχουμε διάφορα μαζέψει για να ρωτήσουμε και να συζητήσουμε. Πάμε εμείς όμως στις γραμμές να μιλήσουμε αντάμα. Ναι, γεια σας. Κωστίκα, τι κάνεις? Χρόνια πολλά, πολύ χρονός. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Έλα, Αντώνη μου, έλα. Πολύχρονος και καψόχωρος και χανιώτης. Γιατί μόνο το πολύχρονο? Και ντυχισμένος. Ευχαριστώ. Και ντυχισμένος, αγόρι μου. Τι λέει? Καλά, Αντώνη, σήμερα σε ακούω καθαρά. Γιατί προχθές ήσουν μακριά, φίλε. Προχθές, δεν σ' άκουγα. Βάθος. Τώρα πήρα hands-free. Καλό. Τέλεια. Καλός Γερμανός παίκτης ο hands-free. Ναι. Τώρα λέει, μάλλον έκλεισε ο Ρέμπε, λέει, για τεχνικός διευθυντής. Κοίταξε, φίλε. Το Μερκάτο, το είπε. Κοίταξε. Ακούγεται εδώ και μέρες το όνομα. Το γράφουν διάφοροι. Υπάρχει γνωριμία με το Βιερίνη από τη Βόλσμπουργκ, αλλά εγώ, άμα δεν οριστικοποιηθεί κάτι. Εντάξει, είπαν ότι οριστικοποιήθηκε, γι' αυτό το λέω. Τι να σου πω. Το Μερκάτο. Τώρα που είναι καλύτερο μεταγραφικό site στην Ευρώπη. Μπορεί, θα δούμε. Το θέμα είναι ότι. Το θέμα κοστί τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ και αυτό που κάνει τεχνική διευθυντή στο ΠΑΟΚ πλέον είναι ουσιαστικά απλά να υλοποιούν τις επιθυμίες του Σαββίδη. Ναι. Δεν είναι ότι κάνουν σκάντο και παίρνουν ένα μπάτζετ και στείλουν αυτή μια ομάδα. Κοίταξε, για τον Άρνεσεν και για τον Μίχελ δεν νομίζω ότι ίσχυε αυτό. Ο Άρνεσεν φαγώθηκε σε ένα εξάμηνο
Θυμάσαι τότε τι γινόταν. Έφερε όμως, έφερε φίλε. Ναι, έφερε παίχτες που... Δεν με αφήσεις να τελειώσεις. Ναι, ναι. Γιατί πες μου, ναι. Ήθελαν να βάλουν κάποιοι τον κύριο Νικόλα να ξεσχονίζει τα συμβόλαια. Τότε θυμάσαι πως ήταν η κατάσταση. Τότε και ο άνθρωπος έφυγε μέσα σε 6 μήνες και από τις κινήσεις που έκανε ο ΠΑΟΚ οικονομικά είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια κερδισμένος. Σε ένα εξάμηνο μόνο. Ναι. Δεν ξέρω πού τελειώνει η αρμοδιότητα, πού αρχίζει. Στο λέω στα ίσια, Αντώνη. Δεν ξέρω ο καινούριος, αν είναι αυτός, τι αρμοδιότητες θα έχει. Δεν το ξέρω. Να σου πω κάτι. Δεν με απασχολεί κιόλας. Με ενδιαφέρει να έρθουν καλοί παίχτες, να γίνει καλή ομάδα αυτό. Τώρα, ποιος θα τους κάνει, αν θα είναι αρμοδιότητα δική του ή άλλου. Ναι. Ναι, να σου πω κάτι. Το θέμα είναι σε μια ομάδα. Πρώτα απ' όλα, ότι ποτέ με τους Αβίδης στον ΠΑΟΚ, γιατί είναι και ευλογία και φυσικά πρέπει να τα κατάρα. Δεν τα λέμε όλα δηλαδή, όσο και να αγαπάμε και τον ευχαριστούμε και το έχει κάνει, ότι καμιά φορά ίσως δεν δίνει ένα budget σε έναν τεχνικό διευθυντή να κάνει 5, 6, 7, 10 κινήσεις που πιστεύει αυτός. Το έκανε με τον Άρνεσε και είδαμε τα αποτελέσματα. Ναι, να έχει τον τελευταίο ρόλο στις μεταγραφές. Ξέρεις τα κλασικά άρθρα που γράφετε στις δημοσιογράφοι, περιμένει το πράσινο φως για τη μεταγραφή. Το ξέρεις. Θες, έχει λείψει λίγο άρθρο για μεταγραφή και στο Μακεδονία Παλάς. Πάντοτε, όποιος και να έρθει, πες μου τον κορυφαίο τεχνικό διευθυντή της γης. Πες μου. Ο κορυφαίος να έρθει, ρε παιδί μου. Για δηλαδή, μένα ξέρεις ποιος είναι ο κορυφαίος. Αύριο, ας πούμε, αποφασίζει, ξέρω εγώ, αυτός της Πόρτο, ρε φίλε, που τους παίρνει τζάμπα και τους μοσχοπουλάει. Δεν ξέρω πώς το λένε. Ας πούμε, το λένε Ζορτζ Αρτούρ Κώστα, που κατά 99% έχουμε πέσει μέσα, έτσι. Λοιπόν, εδώ ξέρουμε ότι αν δεν δώσει. Γιορτάζει κιόλας, σήμερα χρόνια του πολλά. Αν δεν δώσει το τελευταίο, οκ. Okay, ο μεγάλος, δεν υπάρχει περίπτωση, έτσι. Αυτό σου λέω, ότι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, καμιά ομάδα δεν περιμένει το πράσινο φως από τον πρόεδρο. Αλλά εντάξει, να σου πω κάτι. Ό,τι λάθη και να κάνει, όποιος και να φέρει αντιπληρώνει, αυτό σου πληρώνει. Ναι. Ούτε καμιά ομάδα χρεώνει, ούτε χρονικά μια καρτέλα. Δεν μπορώ να τον κατηγορήσω εγώ για κάτι. Αντώνη, κρίνοντας από τα αποτελέσματα τα τελευταία 3 χρόνια, με 2 double και 3 κύπελα, ξαναλέω, δεν με απασχολεί. Ακριβώς, δεν με απασχολεί ποιος αποφασίσει και ποιος θα... Όπως επίσης να ξέρουμε όλοι ότι σε μια μεταγραφική περίοδο, αν πιάσει το 30% των παικτών που πήρες, θεωρείται η τόπο, ας πούμε, απόδοση μιας μεταγραφικής περίοδου. Και θυμάμαι ότι στην αρχή ουσιαστικά είχε στηθεί μια ομάδα το 16 που ήρθανε μεγάλη καραβιά, Βαρέλα, δεν καταλαβαίνεις τι να σου πω. Και έγινε το συμπλήρωμα την επόμενη χρονιά, το καλοκαίρι του 2017, η οποία έγινε η πολύ μεγάλη αναβάθμιση με Βιερίνια, με Μαωρίσιο, σωστά. Με αυτούς. Ας περιμένουμε, Αντώνη μου, ας περιμένουμε να δούμε. Είμαστε στο σημείο που για μένα θα παίξει και τεράστιο ρόλο οι πωλήσεις που θα γίνουν. Πάρα πολύ. Να κινηθούμε, γιατί ό,τι και απλά το Φανενέσαφερ πλέει απλά για ένα χρόνο πήρε παράταση. Δεν καταργήθηκε. Ναι. Θα δούμε, για ένα χρόνο. Θα δούμε. Αυτό πάντως που μπορούμε να πούμε, Αντώνη, με βεβαιότητα, αν δεν ξέρουμε, δεν λέμε με βεβαιότητα, είναι ότι φέτος περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά θα δοθεί βάρος, θέλοντας και μη, στις ακαδημίες. Θα δούμε 3, 4, δεν ξέρω πόσα παιδιά να ανεβαίνουν και να παίρνουν ευκαιρίες. Και κάποια παιδιά που παίξανε πέρυσι στο Βόλο, οποία μου άρεσαν πάρα πολύ. Μια χαρά πήγαν. Μια χαρά. Το αριστερό μπάκι εκεί, το Τσαούσι, πώς τον λένε. Τσαούσι, ο Λίρατζης, ο Χατζηστραβός, τον Καραϊσκάκη που έκανε εξαιρετικά πράγματα. Έτσι, πιθανόν ο Γαϊτανίδης να γυρίσει. Και ο Διαμαντής εμένα μ' άρεσε, το Σέντερ Μπακ. Ο Μπαλογιάννης. Θα τους δούμε. Δηλαδή, κάποιοι από αυτοί πιστεύω ότι πρέπει να καθιερωθούν. Ναι. Και αν είναι να κάνει 2-3 κινήσεις, θα μας κάνει αντικαταστάσεις του Μαωρίσιο. Θα δούμε. Έγινε, Αντώνη, σε ευχαριστώ. Γεια σου, Κωστή. Να είσαι καλά, αγόρι μου, να είσαι καλά. Πάμε, παρακάτω. Καλημέρα. Θα δούμε, παιδιά, αυτός που θα έρθει, αν θα είναι αυτός, οριστικά, έτσι, τι θα προσφέρει. Έρχεται σε μια περίοδο ιδιάζουσα και περίεργη με όλα αυτά. Να το δούμε. Ναι, γεια σας. Χαίρετε, ναι, χαίρετε, χαίρετε, βεβαίως. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι, χαίρετε. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Καλώς τον. Πολύχρονος. Ευχαριστώ. Να χαίρεσαι τα δύο τα παιδάκια από την κουρούλα σου που τη γνώρισα τότε που είχε γίνει μια ετοιμασία, ο ΠΑΟΚ που έκανε προετοιμασία με τον τζιν
του Φουστανάκη. Α, πόσο καιρό πριν τώρα. Μιλάμε για πρώτη, για επίσημη τέτοια προπόνηση. Ναι, 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 επίσημη πρώτη. Μάλιστα. Δεν πιστεύω να με κατάλαβε ποιο είμαι. Δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Απλά την έπρεπε. Θα σου πω εγώ ποιο είμαι. Απλά την έπρεπε. Εγώ είμαι ο Βλάχος Είμαι ο Βλάχος ο Παναγιώτης, ο κουμπάρος της Βανίσιου. Α, τώρα μάλιστα. Λοιπόν. Ναι, να ευχηθώ και χρόνια πολλά την κόρη μου, την Ελένη και τον γαμπρό μου, τον Κωνσταντίνο, πολύ χρόνο κι αυτή. Έχεις και εσύ double, διπλή χαρά. Έχω double, μη συζητάς, πολύ μεγάλο. Μπράβο το αγόρι μου. Και τώρα λιγάκι, Κωνσταντίνε, λίγο, ελαφρώς, δεν είμαι γκρινιάρης, λίγο να είσαι στεναχωρίες, πολύ λίγο. Ό,τι θες, όχι και λίγο και πολύ, ό,τι θες φίλε, δεν έχουμε θέμα. Να μου πεις τι θες. Λοιπόν, ένα όνομα στο σταθμό σας που δεν θέλω να πω το όνομά του καν, από χ αρχίζει το όνομά του, από χ, κατάλαβες ποιος είναι. Προηγούμενη εκπομπή. Ρε παιδί μου, δεν έχουν να κάνουν τίποτα άλλο. Μόνο με τον ΠΑΟΚ έχουν να ασχολούνται. Ας ασχοληθούν με την ομάδα τους, ρε παιδί μου. Τι δουλειά έχουν με τον ΠΑΟΚ? Και λένε ο ΠΑΟΚ είπε έτσι, ο ΠΑΟΚ λέει αλλιώς, ο ΠΑΟΚ εκείνο, ο ΠΑΟΚ αλλιώς. Καταρχήν, γιατί να με στεναχωρήσεις? Τα είπα εγώ, δεν γιατί τα είπα. Γιατί ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι μου, Κωνσταντίνε, πριν μια ώρα που τον άκουγα. Κοίταξε να σου πω. Θέλω αυτό που έχω πει και άλλες φορές, θα σου το πω. Μπορεί να διαφωνώ. Ναι, γι' αυτό και εγώ σου είπα να μην στεναχωρέσω. Ό,τι να με στεναχωρέσεις. Μα και εγώ διαφωνώ σε χίλια πράγματα. Έτσι. Ακούω, ναι. Όμως το ωραίο και το σωστό είναι σε εκείνη την εκπομπή να πεις τα παράπονά σου και αν δεν έχει γραμμές να στείλεις το μήνυμά σου, θα το διαβάσουν γιατί είναι άλλοι δύο μέσα. Αλλιώς ξέρεις τι θα γίνει. Θα κάνουμε στην εκπομπή, ο Χ είπε αυτός, ο Ψ είπε εκείνος. Δηλαδή έτσι θα το χάσουμε, θα το χάσουμε. Εντάξει. Εγώ πήρα για να ευχηθώ εσένα. Ναι, αγόρι μου, ναι. Κατανοώ. Μαζί με που ευχήθηκα εσένα, είπα και το παράπονο. Να το πεις, εντάξει. Δεν είμαι ούτε γκρινιάρης, ούτε τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει. Το άκουσα και οκ. Εντάξει. Λοιπόν, έγινε. Και του χρόνου γερή να είμαστε με την παουκάρα μας. Ζουμουσού, αδερφέ. Έγινε κουμπάρο του Συντριβανίσιου. Να σε καλά. Έγινε, αδερφέ μου, γεια σου. Γεια σου, αδερφέ μου. Να σε καλά. Πω, τι μου θύμισε τώρα. Ήταν από τις πρώτες φορές που πήρα το νεκταράκι μου. Τώρα η νεκταρία είναι 11 χρονών, έτσι. Αυτά τώρα μιλάμε πρέπει να είναι. Πρέπει να ήταν τότε τριών. Δυόμιση πρέπει να ήταν. Μωρό ακόμα, δηλαδή πολύ, πολύ μικρή. Ούτε καν νήπια. Και την είχα πάρει στην Τούμπα. Μάλιστα, είναι σημαντική αυτή η στιγμή, παιδιά, όταν γίνεσαι πατέρας και για πρώτη φορά παίρνεις το παιδί σου μαζί στο γήπεδο. Έτσι. Τώρα, τι καταλαβαίνει το παιδί, λίγα πράγματα, βέβαια, δεν το ξεχνάει και αυτή. Ναι, γεια σας! Καλησπέρα, Κωστή. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον. Λοιπόν, καταρχάς, έχω να σου πω, φίλε, ότι είσαι πολύ γάιδερος. Άκου, γιατί. Λες χρόνια πολλά ναι. Σε ένα φανταστικό πρόσωπο, το Ζορζέ Αρτούρ Κώστα, ναι. Δεν υπάρχει. Αλλά στον Πίντο Τακώστα, ρε φίλε, τον πρόεδρο της Πόρτα, δεν λες χρόνια πολλά. Ρε, όχι, όχι, φίλε. Δεν του λέω γιατί δεν θέλω με τους προέδρους, δεν έχω καλές πράγματα. Δεν σου εξηγήθηκε καλά και το Λίνο σου έδωσε και το Βιερίνια δεν... σου έδωσε. Έχεις και δίκιο. Το Λιβέιρα σου έδωσε. Έχεις δίκιο. Μια χαρά σου εξηγήθηκε. Δεν μου λες. Γιατί να μην του πεις χρόνια πολλά. Και αν είναι έτσι, το Ρικάρντο Κώστα που έπαιξε εμάς το στόπερ, γιατί τον ξέχασε επίσης. Γιατί δεν τον πήρε στην Πόρτο. Ναι, από το Κατάρ που ήρθε από αυτός, από πού ήρθε. Από το Κατάρ, την Κατάρ, nice. Το Σαουδαράβο μου πήρε. Όπω φίλε. Μιλάμε πιο, θυμάσαι. Εδώ πιο... είχε ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός και περίμενε ότι θα ευημερήσει η Ελλάδα. Και έχει βγει τύφος, κορονοϊός, τώρα, οι ακρίδες θα μας φάνε. Εν τω μεταξύ. Τα πληγιά του φοράω και σε λίγο θα βγει ο Κοντζίλα να μασάει το λευκό πλήγο, ρε φίλε. Και θα χαρίζει τα δόντια. Στρατό, επειδή ξέρω ότι είσαι Λάρισα εσύ τώρα, έτσι. Λάρισα, δεν είσαι. Λοιπόν, εδώ στη Θεσσαλονίκη, φίλε, έχουν ανοίξει ουρανοί πριν από κανένα μισάωρο. Ναι. Και έχει ρίξει, φίλε. Γι' αυτό είπα ένα. Ναι. Επειδή είπαμε το τάξη, μάλλον γι' αυτό. Μ' ακούς? Ναι, τώρα ναι. Λοιπόν, έπεσε ένα τέτοιο τουλούμι βροχή. Και γι' αυτό είπα ότι ένα με ξύλινο καράβι να πούμε φτιάχνει και μαζεύει ζωάκια κάπου στο κέντρο. Και είπαμε το τάξη, εγώ γι' αυτό άρχισα. Και λέω. Είναι δυνατόν. Κι όμως, φίλε. Κι όμως είναι. Με αυτό που έχουμε πρωθυπουργό σου είπα, σε λίγο θα δεις τον Κοντζίλα στο θερμαϊκό να βγαίνει έξω, να παίρνει το λευκό πύργο και να καθαρίζει τα δόντια. Εντάξει. Αυτά λοιπόν. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Ρικάρντο Πίντο Ντακώστα. Αχ, Κώστα Κώστα. Λοιπόν, Αχ, Κώστα Κώστα. Μάγκας, φίλε. Πρώτος. Μάγκας. Κοίταξε. Μάγκας, αλλά για να λέμε και το στραβού το δίκιο. Η Πορτογαλία είναι μια μικρογραφία του ελληνικού πρωταθλήματος όπου επί 25 χρόνια αυτά που έκανε ο Ολυμπιακός επί Κόκαλη και επί Μαρινάκη τα έκανε ο ένας και τώρα τα κάνει ο άλλος και ο ένας κατηγορεί τον άλλο. Σωστό, μεν αναφέρομαι στη μεταπολιτική αξία που δίνουν στο σκάουτινγκ που έχουν που είναι
μεγάλα μαστούρια. Δεν υπάρχει scouting, να ξέρεις. Scouting. Υπάρχει. Όχι, Κώστα, άκου να δεις. Δεν υπάρχει scouting. Αμφισβητείς, θες να πούμε ονόματα? Πώς τους πήραν τζάμπα και τους μοσχοπούλησαν. Να μου πεις. Δεν υπάρχει scouting. Όταν φέρνεις 1 εκατομμύριο Βραζιλιάνους με ένα κομμάτι ψωμί, τους βαφτίζεις Πορτογάλους και τους βάζεις να παίξουν ποδόσφαιρο, οι 100 από αυτούς θα σου βγουν και θα τους πουλήσεις 50 εκατομμύρια. Εντάξει, αυτό που λες έχει μια λογική. Γι' αυτό είναι το θέμα. Έχει. Αν και εμείς μπορούσαμε να φέρουμε τον Ντάγκλας Αγκούστο και να τον βαφτίσουμε Έλληνα σήμερα, ναι, και να μην πιάνει και θέση ξένου, και μετά να φέρουμε τον αδερφό του, τον ξάδερφό του, τον ανιψιό του, το θείο του, δεν ξέρω και εγώ ποιον άλλον, ένας από αυτούς θα βγει, ναι, παιδί μου, να παίξεις μπάλα να τον πουλήσουμε. Θα σου πω, επειδή το 4 βρέθηκα εκεί για το Euro και έμεινα και κάμποσες μέρες. Και μιλήσαμε με ανθρώπους εκεί που είχαν να κάνουν με ποδόσφαιρο, αυτά, με δημοσιογράφους από την περιοχή. Είχε μαζευτεί από κάθε άκρη της Ευρώπης κόσμος για το Euro. Όλοι, φίλε, πραγματικά έμεναν στο γεγονός της τεράστιας δουλειάς που γινόταν στο δίκτυο με τους κατασκόπους που λέγαμε παλιά, με τους σκάουτερ. Σε κάθε χωριό μου έλεγαν, δεν υπάρχει μέρος στην Βραζιλία, στην Αργεντινή, στο Περού, στη Χιλή, στην Ονδούρα, στα Πουα-Πουα, να μην υπάρχει άνθρωπος, είτε part-time, είτε με μπλοκάκι, με δελτίο παροχής, έτσι, είτε αυτό, μόνιμος. Αυτό είναι μια αλήθεια, να ξέρεις ότι όλες οι ευρωπαϊκές ομάδες το έχουν αυτό, οι οποίες συμμετέχουν στο Champions League ανατακτά, δηλαδή συνεχόμενα έτη. Ναι. Όλες έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Είναι και αυτό που λες. Έτσι ακριβώς. Έγινε, Στράτο! Ένα τελευταίο, βεβαίως. Εάν η μεταγραφή του τεχνικού διευθυντή είναι αυτή που θα κλείσει και είναι ο συγκεκριμένος που ακούγεται ο Γερμανός, εγώ προσωπικά δεν είμαι ικανοποιημένος, γιατί διάβασα λίγο τον background του. Ναι. Δεν με εντυπωσίασε, αλλά ναι, όπως λες και εσύ πάντα, αυτό και σου έχω πει και εγώ, ματάκι. Συμφωνώ και στα δύο σκέλη. Και στα δύο που είπες. Και στο πρώτο σκέλος, ότι δεν ενθουσιάζομαι, δεν είδα κάτι wow να πω αμάν. Διάβασα το βιογραφικό του το πλήρες και το γεγονός ότι φεύγει από κάθε ομάδα μετά από 14-15 μήνες, για μένα δεν θέλει πρόβλημα. Επειδή τον ήξερα πριν ακούσει το όνομά του, ξέρεις ότι με την Bundesliga έχω λίγο παραπάνω, και τον ήξερα όταν ήταν στη Wolfsburg, ήξερα και τη διαμάχη που είχε με τον Άλοφς, που ο Άλοφς εκεί είναι κάτι σαν τον δικό μας Παύλο Γκαρσία, ένας μύθος. Ήξερα ότι και τι είπαν για αυτόν ή μετά από αυτόν στη Wolfsburg, γι' αυτό. Δηλαδή δεν μου είναι άγνωστος, νέος είναι, αρκετά δεν δέχομαι μίγα στο σπαθί μου, θέλω να πω, σαν χαρακτήρας, αυτό γνώριζα εγώ για το συγκεκριμένο. Τώρα, αν οριστικοποιηθεί, θα τον δούμε. Για αυτόν, φίλε, ματάκι χορταράκι. Από αυτόν εμείς θέλουμε να φτιάξει τα οικονομικά του συλλόγου. Γιατί ο ΠΑΟΚ το δίκτυο των μεταγραφών του το έχει ήδη κλεισμένο. Ναι. Δεν νομίζω ότι θέλουμε τεχνικό διευθυντή για τις μεταγραφές. Να σου πω κάτι, Στράτο. Ήρθε ο Μπράνκο. Δεν ήταν πολύ διαφημισμένος. Δεν ακούσαμε ότι έρχεται ένας σημαντικός, έτσι. Όχι κανένας από Β. Δεν ήταν ακριβώς πολύ διαφημισμένος. Άρνεσεν δεν ήταν. Ήταν όμως, είχε ένα καλό όνομα στην πιάτσα. Ούτε καλό όνομα. Ήταν, πώς να στο πω ρε παιδί μου, πολλά υποσχόμενος. Είχε καλό βιογραφικό, είχε κάνει καλά πράγματα όπου δούλεψε και ήρθε με καλή φήμη. Έτσι, εγώ προσωπικά τίποτα. Αλήθεια. Δεν θα έχω να θυμάμαι κάτι από αυτό. Η αλήθεια είναι, για να πούμε και το στραβού το δίκιο, ότι ο Μπράνκο δεν εισακούστηκε και πολύ στις δικές του. Δεν ξέρω τι πρότεινε, δεν ξέρω ποιο ζήτησε. Που τον έφερε αυτό σίγουρα, ένα καλό. Βγήκε λίρα 100 και, για να λέμε και του στραβού το δίκιο πάλι, ο Καρέρα που πήγε στην ΑΕΚ δείχνει πράγματα, φίλε. Τον ήθελε αυτός, Αυτή ήταν η δικιά του πρώτη επιλογή. Μάλιστα. Και τον έφερε ο ΠΑΟΚ. Έγινε, Στράτε. Σε φιλώ. Σε ευχαριστώ. Πάμε εδώ. Ναι. Γεια σας. Ναι. Χαίρετε. Ναι, χαίρετε. Κάποιος γιορτάζει, μα το βρήκα, είσαι εσύ. Και μόνο χρόνια που σε λένε Κώστα πεθαίνω. Και μόνο που σε λένε Κώστα. Γεια σου, χρόνια Γεωργία. Πολλά, Κωνσταντίνε μου. Σε ευχαριστώ. Και τα παιδιά του Μίτσου και τα χρόνια του πολλά. Την αγάπη μου. Την αγάπη μου και τη θετική μου ενέργεια full. Όλη μου την αγάπη. Δόξα τω Θεώ. Εδώ συζητάμε περί μπαλίτσας, ακούμε τα τραγουδάκια μας. Παρεούλα. Άστα, άστα. Κάθομαι και βλέπω, έχω δει, μιλάμε, τι να σου πω τώρα.
Έχω δει ΠΑΟΚ Χέρενφεντ. Έχω πέσει τόσο σε τέτοια σημεία. Σκληρά. Γιατρέ, έρχομαι να το πω. Πες μου, ξάπλωσε παιδί μου στον καναπέ. Μετά από τα ΠΑΟΚ Φενέρ, μετά από τα ΠΑΟΚ Ντόρτμουντ, μετά από τα ΠΑΟΚ Άρσεναλ και αυτά. Ναι, πες μου, είδα και κάτι ΠΑΟΚ Χέρενφεντ, κάτι ΠΑΟΚ Όστερσουτ. Α, φίλε, θα ξανάρθεις άλλες 10 φορές. Θα πίνεις αυτό πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και θα λες τον ύμνο 100 φορές πριν κοιμηθείς. Τιμωρία. Τι να κάνουμε. Είναι ένα απόσπαστο μέρος της ζωής μας, Γεωργία. Και της ζωής σας. Έτσι, γιατί στα ίδιο, ίδιο πράγμα σκεφτόμαστε. Δεν είναι διαφορετικό. Ζωή ολονών, ναι. Οπότε τώρα, να δούμε. Τι και πώς. Μη φανταστείτε ότι θα είναι όλα τέλεια όταν ξαναρχίσουν. Θα είναι μια ιδιάζουσα κατάσταση, έτσι. Περίεργη. Ούτε καν. Εντάξει. Α δούμε. Α δούμε. Έγινε, Τζόρτζια. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι και δυνατός. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Bye bye. Γεια. Πάμε εδώ. Ναι, γεια σας. 2310-287-888. Έλα, στελάρα μου. Έλα, αδερφέ μου. Καταρχήν, να μην ξεχάσω και τα χρόνια πολλά στον Κώστα Βασιλόπουλο. Βέβαια. Μια επίσης αντιδική σου δυνατή φωνή και καθαρή. Και έτσι να παραμείνει. Να πω τώρα κάτι για τον Βασιλόπουλο. Είναι δημοσιογραφική φωνή. Είναι σε αυτό που κάνει κορυφαίος. Έτσι, δεν το συζητάμε χρόνια, χρόνια εμπειρίας. Στις μάχες μπροστά, τώρα μπροστά. Κάτι ναι. Για τον Ιερέρα, απλά μίκρινε την ΑΕΚ και έσφιξε πολύ την άμυνα. Δημιουργικά δεν έδειξε τίποτα. Θα δείξει τώρα στα play-off και στην επόμενη χρονιά, άμα του κρατήσουνε, άμα θα παίξει και επιθετικό ποδόσφαιρο και άμα μπορεί να δημιουργήσει. Ναι. Για το να παίξει αμυντικά και να σφίξει μια ομάδα είναι το μόνο εύκολο. Ναι. Κοίταξε, το ότι τη σημάζεψε, γιατί ήταν σκορποχώρη πραγματικά η ΑΕΚ. Σίγουρα τη σημάζεψε, αλλά σου έδωσε τη σημάζεψη. Σημάζεψε. Και ατομικές εξάρσεις στην επίθεση. Δεν διαφωνώ. Περιμένω να δω και πράγματα μπροστά όπως το λες. Αυτό ακριβώς. Το δύσκολο είναι να παίξει επιθετικά και καλό ποδόσφαιρο. Το να παίξει κατενάτσιο πίσω και ό,τι σε βγει μπροστά με κάποια ποιότητα που έχουν κάποιοι παίκτες είναι το μόνο εύκολο να κάνει μια ομάδα. Έτσι το κρίνω εγώ. Θα δούμε. Να πω τώρα κάτι άλλο, Κωστή. Ό,τι θες. 100% πάμε με Έλληνες διαιτητές. Ναι, ναι, αυτό είναι βέβαιο, παιδιά. Είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία της ελληνικής διαιτησίας να αποδείξουν ότι πρέπει να έχουν μια ευκαιρία να πάρουν κάποια παιχνίδια. Ναι, να το σώσουν. Αλλά πρέπει να τους βοηθήσουν και οι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Όπως η συμπεριφορά τους είναι άλλη με τους ξένους διαιτητές και άλλη με τους Έλληνες, αλλά και αυτό το σεβασμό να τον κερδίσουν, όχι να τον επιβάλλουν, να τον κερδίσουν οι Έλληνες διαιτητές. Δεν θα έχουν πάρα πολλές ευκαιρίες. Ναι. Ίσως είναι μία από τις τελευταίες που έχουν για να μην κάνουμε όλες τις αλλαγές σαν τέταρτη και να τύχουν τις καθυστερήσεις. Συμφωνώ μαζί σου μέχρι κεραίας. Ο πρώτερος βίος τους κάθε άλλο παρά έντιμος είναι. Μιλάω τώρα σε γενικές γραμμές. Υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις. Ναι, γι' αυτό λέω είναι μία τελευταία τους ευκαιρία. Λοιπόν. Άμα θέλουν να πάρουν μεγαλύτερο μερίδιο στο καινούργιο πρωτάθλημα. Ακριβώς. Ας μας αποδείξουν λοιπόν, ωραιότατα το λες, ότι εμείς είμαστε οι περίεργοι, ότι εμείς είμαστε, να πούμε, οι δύσπιστοι, ότι εμείς είμαστε οι στραβοί. Και οι παίκτες να δείξουν μια πιο επαγγελματική συμπεριφορά με το πρώτο λάθος να μην πέσουν να τους φάνε και θα έχουν και ένα επιπλέον πλεονέκτημα διαιτητές, δεν θα έχουν το βοηθό της κερκίδας ότι με το παραμικρό θα πέσουμε και εμείς να τους φάμε, έτσι. Ναι. Γιατί αυτό... έχουμε και την προκατάληψη. Τώρα, αυτό... Ας μπουν μέσα να δείξουν ότι αξίζουν την ευκαιρία, τίποτα άλλο. Αυτό είναι μεν ένα πλεονέκτημα για το διαιτητή, το ότι δεν θα έχει τα σφυρίγματα και την πίεση της εξέδρας. Έτσι, είναι όμως και ένα σιγουράκι ότι okay, ό,τι και να γίνει, τι, άδεια είναι η κερκίδα. Ναι. Δηλαδή, αλλά σούπα, ναι. Να δούμε. Και μια από τις τελευταίες τους ευκαιρίες. Αλλιώς μετά θα είναι μόνο για τις αλλαγές. Μόνο τους κάβουν τον λάκκο τους μετά. Μα τους ακούμε όλη την προηγούμενη χρονιά, Στέλιο, που διαμαρτύρονται και αυτά και τι κάνανε οι ξένοι. Να σας πω τι κάνανε οι ξένοι. Ήρθαν οι ξένοι και κανένας τους, ακόμα και κακές διαιτησίες που είχαμε, ας πούμε έναν με την ΑΕΚ που είχαμε κάτω, κακός διαιτητής, θυμάσαι, με την αποβολή του Ζαμπά, έτσι. Είδαμε και κακές διαιτησίες. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πέρασε από το μυαλό μας ότι είναι βαλτός, ότι είναι στημένος, ότι εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα, ακόμα και όταν είπα, το ξαναλέω, ακόμα και όταν είδαμε κακές διαιτησίες. Είδαμε όμως και διαιτητάρες, όπως αυτό στον τελικό με την ΑΕΚ. Έτσι, τον Ισπανό, πώς το λέγανε, Μπορμπαλά. Τον Ολυμπιακό, τον Ισπανό, Μπορμπαλά. Το θέμα πώς το λέγανε. Λοιπόν, είδαμε διαιτητάρες που είπαμε υπάρχει και αυτό, σαν στερημένοι από διαιτητές δίκαιους. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Η πρώτη, δηλαδή, τουλάχιστον εγώ έκανα σαν αυτόν ο οποίος είναι πεινασμένος, διψασμένος και όχι απλά του βγάζουν νερό και ψωμί. Του βγάζει, φίλε, μπροστά τον μπάγκο από το Master Chef. Έτσι ένιωσα. Τι λέω, ρε παιδιά. Όταν έχει προσωπικότητα, όλο συμβιβάζεται. Κοιτιόμασταν μεταξύ μας. Στέλιο, κοιτιόμασταν μεταξύ μας. Είτε ήταν στην τηλεόραση, είτε μας στο γήπεδο, εσύ. Υπάρχει και αυτό. Τόσο πολύ
καθημαγμένοι ήμασταν και ταλαιπωρημένοι από διάφορους τη χάρπα σου. Μετά τους ακούσαμε σε κασέτες, τους ακούσαμε σε DVD, τους είδαμε να γίνονται διεθνείς. Έτσι, είδαμε αυτούς που δεν κάναν τα χατήρια τους να έχουν καμένους φούρνους και καμένα αυτοκίνητα. Έτσι, είδαμε διάφορα, ρε παιδί μου, δεν τα βγάλαμε από το μυαλό μας τελικά. Και, και κλείνω και πολύ σωστή απόφαση και η κίνηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ να κάνει συμπληρωματική κατάθεση της διαιτολογίας. Ναι, στη διαιτολογία. Για τον Ολυμπιακό. Ναι. Δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί, φίλε. Ναι. Ώσπου να πατήσουν μαύρο χιόνι, τελείωσε. Δεν πρόλαβα. Έτσι πρέπει. Ναι. Δεν πρόλαβα καν να το πω αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν πειράζει. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Ναι. Καλό μεσημέρι, φίλε. Έγινε. Φιλιά. Να σε καλά. Λοιπόν, τα ακούσατε. Αυτό είναι τώρα. Είχαμε πει εδώ και εβδομάδες και έχω πει πολλές φορές. Άμα δεν ξέρω, δεν μιλάω. Το βουλώνω, ρε παιδί μου. Λέω ευθέως στον ακροατή, δεν ξέρω. Άμα δεν ξέρω, δεν μιλάω. Τώρα, τι έγινε. Είχαμε πει, δεν θα αφήνουν από τον επίσημο ΠΑΟΚ να πέφτει κάτω τίποτα. Είχαμε πει επίσης ότι η μέθοδος περιμένω τον αντίπαλο και μετά αντιδρώ, η μέθοδος, δεν μου αρέσει να πω παθητική στάση, αλλά ας πούμε όχι το φουλ επίθεση, να το πούμε έτσι, έχει παρέλθει προπολού. Δεν υπάρχει αυτό, είχαμε πει. Και βλέπετε ότι έρχονται το ένα μετά το άλλο. Αναφορά του ΠΑΟΚ στην Επιτροπή Διοντολογίας, στην Επιτροπή υπάρχουν και άλλα στοιχεία για τον Ολυμπιακό. Επιπλέον. Έτσι, πάμε. Ναι. Γεια σας. Χαίρετε. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Έλα, μα. Ναι. Ακούω. Ακούω, βεβαίως. Ακούω. Πολύ χρόνος, Κωστή. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Είσαι ο, δεν σε κατάλαβα. Το κάρφωμα του Λέβιξον. Έλα ρε κάρφωμα του Λέβιξον. Δεν σε έχω καταχωρήσει, φίλε. Πρέπει κάτι με τη φωνή σου να κάνω. Κάτι. Έλα, κάρφωμα του Λέβιγκστον. Έλα, φίλε. Τα παιδιά σου να είναι καλότυχα. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε μου. Εσείς ό,τι επιθυμείτε. Εγώ, στον μεγάλο τον αδερφό μου στη Γερμανία που γιορτάζει και δεν έχω ξέρει στη Γερμανία. Μάλιστα. Είναι έξω ο αδερφό σου μόνιμα. Μόνιμα. Ναι, ήρθαμε και από το 7 παντρεύει, 88 έφυγε πάνω. Α, μάλιστα. Μόνο. Έχει περάσει από τα 58 του τα 50 χρόνια πάνω. Όπω. Μόνιμο. Ποια πόλη είναι, πού είναι. Και... Στο. Κάρι στη γενέτειρά μα. Πού? Στουτγκάρδι, στο Στουτγκάρτ, μάλιστα. Στουτγκάρτ. VfB Στουτγκάρτ. Έχει. Πολύ η Ελλάδα εκεί, έχει. Ναι, εκεί είναι και η γενέτειρά μας, εμάς εκεί γεννηθήκαμε. Ναι, ο αδερφός μου γεννήθηκε εκεί. Και ένα πρωτοξάρεφο εκεί. Ο αδερφός μου γεννήθηκε εκεί, στο Μπάκνα. Έξι μήνες μείναμε. Ο άλλος είναι πάνω σωτή σε αυτό. Μάλιστα. Τι να κάνεις, φίλε, τι να κάνεις. Τώρα στους κοστάδες τους δικούς μας, τίποτα ρε. Εντάξει, μακριά. Οι μέρες των γιορτών ειδικά λείπουν πιο πολύ, ρε παιδί μου. Δηλαδή και εγώ σήμερα ήθελα το καρτασάκι μου να βγούμε να πιούμε, φίλε, ένα καφεδάκι, έτσι, μια μισή ωρίτσα ανάμεσα στις δύο εκπομπές, έτσι, να πιω δύο κουβέντες. Τι να κάνουμε. Δεν μας τα φέρνει η ζωή όπως θέλουμε. Τι να κάνουμε, φίλε. Εγώ του λέω από το να ήσουν εδώ και να ήσουν άνεργος ή να ήσουν αδυστυχισμένος ή χωρίς οικογένεια, καλύτερα μακριά και εσύ ευτυχισμένος. Αυτό λέω, φίλε, και με αυτό παρηγοριέμαι κιόλας. Αν έχουμε 7 αδέρφια, ένα εδώ κι άλλο εκεί, που είναι 5 στη ζωή. Μάλιστα. Τι να κάνουμε. Τώρα. Πάμε, στα δικά μας. Τον Κώστα του Μιουσιφίδη, τον Κώστα του Μαλιούφα, τον Κώστα του Λαγωνίδη. Ναι, Κώστα Σταφυλίδη. Κώστα Σταφυλίδη. Ξεχνάμε κανέναν, Κώστα. Ξεχνάω, ένα δεν θέλω να τον ακούω. Κώστας, ο Κολομπούρδας, όχι Νίκος, Νίκος ήταν ο Κολομπούρδας. Ακούω χρόνια πολλά στον Κώστα Πέλκα. Ασχέτως που τον λένε Δημήτρη. Γιατί μου ήρθε μήνυμα το πρωί. Κώστα Βασιλιάδη. Βέβαια. Βασιλιάδης, αδερφός και φίλος. Και άρρωστο παουξάκι. Έτσι. Είναι ρε Κωστή, είναι άρρωστο παουξή, αλλά τι να κάνουμε. Δεν προσφέρει τα που έπρεπε στον παουξή, τι σχολές που έπρεπε, έφαγε και πιστόλι, έχω μάθει. Άστο. Φίλε, η υπόθεση Βασιλιάδη δεν τα λέω επειδή είναι φίλος μου. Φίλε, τι λεφτά έχει χαρίσει στον παουξή. Μιλάμε για ποσά που εμείς πρέπει να ζήσουμε 15 ζωές και δεν θα τα βγάλουμε. Αυτό τα χάρισε, έτσι. Και άκουσε και Πινελίκη. Άκουσε και Σφυρίγμα. Σίγουρα τον Πινελίκη είναι στάνταρ από εμάς. Κι όμως αύριο, άμα βρεθεί ανάγκη και του πεις έλα ρε για την ΠΑΟΚΑΡΑ, εμείς στο τραπέζι, στον καφέ που πίνουμε, έλα ρε για τον ΠΑΟΚ, ρε, για το σήμα, ρε. Έλα ρε, φιλέ, να ξέρεις, πάντα είναι επιρρεπής. Πάντοτε ο Κώστας. Είναι. Πάντοτε. Τώρα ρε Κωστή και τον άλλο τον ΠΑΟΚΣΥ που διαμαρτύρθηκε και τον άλλο τον Αριανό.
Και εμείς ένα Κωστή πάνω κάτω τα ίδια κάνουμε. Εντάξει, φίλε. Να δει ολόκληρο πάω, να κάθεσαι ασχολήσει με τον Άρη. Ο κάθε ένας έχει τη δική του άποψη. Φυσικά και θα ασχοληθεί ο Αργιανός με τον Παοκτσί. Ο Άρης που δεν είναι στα καλά του θα ασχοληθεί με τον ΠΑΟΚ που τα τελευταία χρόνια έκανε όλα αυτά. Είναι πολύ φυσιολογικό. Απλά δεν μπορούμε να διαμαρτυρόμαστε. Έτσι οι εκπομπές θα γίνουν κοιτίο παραπώνων. Θα παίρνουν στον έναν να λένε για τον άλλον, στον άλλον για τον έναν και έτσι το χάνουμε. Έχεις παράπονο από κάποιον. Πάρε εκεί και πες το στην εκπομπή. Πες του, φίλε, διαφωνώ μαζί σου. Έτσι, γιατί μιλάς έτσι για τον ΠΑΟΚ ή γιατί λες εκείνο. Να υπάρξει και κουβέντα και να υπάρξει και. Να γίνει και ωραίο σκηνικό. Έτσι, λέω εγώ τώρα. Είναι δική μας τον Ζάχο και στον Τάσο το βράδυ. Εντάξει, ξέρω, έχω ακούω. Τα ακούω, φίλε, τα ακούω. Τα παιδιά όποτε μπορώ. Η διακοπή πάει εκεί. Δεν λένε τίποτα για μας. Παίρνουν και δική μας πάνω στο τέτοιο του Άρη. Είναι τα ίδια. Δεν πέφτω, φίλε, σε αυτή την παγίδα. Δεν θέλω να πέφτω σε αυτή την παγίδα. Δεν θέλω. Έτσι. Εγώ αυτή την περίοδο είμαι ψηλά. Εγώ, όχι εγώ, ο ΠΑΟΚ. Το να καθίσω και να μπω στη διαδικασία να ασχοληθώ. Με αυτά τα θέματα νομίζω ότι χάνω ενέργεια. Δεν είναι ο αντίπαλός μου ο Άρης. Και δεν το λέω προσβλητικά και ειρωνικά. Το ξέρουν οι ακροατές, έτσι. Ο αντίπαλός μου, φίλε, είναι κάτω, φοράει ερυθρόλευκα, φοράει κυτρινόμαυρα, φοράει πράσινα. Εκεί είναι. Και κυρίως ο ερυθρόλευκος. Τον είδα, φίλε. Δεν είχε να πει κάτι. Μόλις του είπα. Όχι, όταν του είπα 14-1, λέει, απάντησε μου σε αυτό που σε ρωτάω, λέει. Ρε 14-1, σου λέω. Ψηφίσαμε ότι δεν θέλουμε. Όχι, λέει, πες μου, τι να πω, ρε φίλε. Τι να πω. Είμαι λάθος κάπου. Αν είμαι λάθος. Ή πολύ πιο καλή από εμάς, αν τους έχεις ζήσει. Ή θα είναι ή πολύ πιο καλή από εμάς ή πολύ χειρότερη. Δεν έχει μεσαίωτο. Τι να κάνουμε. Έγινε κλειφ. Έχει πολύ πιο καλούς ανθρώπους. Ναι. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Να σε καλά, να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Πάμε στον επόμενο. Πάμε δύο γραμμές ακόμα και πάμε. Ναι, παρακαλώ. Και θα πάμε στο διάλειμμα. Γεια σας. Καλώς το παιδί. Καλησπέρα. Καλώς το ναι. Καλώς το Δημήτρη. Εγώ είμαι. Ναι, έλα. Λάθος έκανα. Δημήτρη, εσύ δεν είσαι. Όχι, ο Τάσος. Α, λάθος έκανα. Λάθος. Έβγαζε με το. Σ' ακούω πολλά χρόνια, αλλά παίρνω πρώτη φορά. Γεια σου, ρε Τάσο. Γιατί δεν πήρες τόσο καιρό, ρε φίλε. Γιατί τόσο καιρό, γιατί. Σ' ακούω έτσι. Όχι μόνο σένα και άλλου ακούω. Εντάξει, καλά κάνεις. Καταρχήν χρόνια πολλά για τη γιορτή. Σε ευχαριστώ πολύ. Και σε όλους τους εορτάζοντες. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, λοιπόν, φίλε. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι σωστό, αλλά δεν μπορούσα να βγάλω γραμμή σε άλλη εκπομπή που το άκουσα. Ναι. Γι' αυτό περνώ σε σένα να ακουστεί, ρε παιδί μου. Ντέφι να γίνει. Πες το λοιπόν, ντέφι να γίνει. Λοιπόν, άκουγα προχθές το Στέργιο, ναι, μαζί με τον Χρύσανθο. Και ναι, λέγανε για πρωταθλήματα, έλεγε ο Χρύσανθος ότι έχω 3 σανάρις και εσύ 3 έχεις, και το ένα και το άλλο. Ναι. Καταρχήν, εγώ πιστεύω ότι ήταν τουρνουά εκείνα που πήρε ο Άρης και δεν ήταν πρωταθλήματα. Ναι. Αυτοί λένε ότι ήταν πρωταθλήματα, σωστά. Καλά, τότε που πάρθηκαν, ξέρουμε τις ημερομηνίες, ξέρουμε το. Να μην μπούμε σε αυτό το τρυπάκι. Λοιπόν, ναι, το γνωρίζουμε. Δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους τα μεν με τα δε. Λοιπόν, και οι εποχές και εφόσον οι. Εφόσον λένε ναι, εφόσον λένε έτσι, και επειδή ακούνε, ας μου απαντήσει ο Χρύσανθος, μπορεί να μου πει όταν πήρα τα πρωταθλήματα, ποιες ομάδες πέσαν. Μάλιστα. Εφόσον ήταν πρωταθλήματα, ποιες ομάδες πέσαν. Αυτά, και να μου ναι, πει έστω και μία ενδεκάδα, όχι πιθανή που είναι γραμμένες, γιατί όταν γίνονται αγώνες, γράφονται ενδεκάδες κανονικά, σωστά. Ναι. Δεν γράφονται πιθανές ενδεκάδες. Αλλά ας μου πει ποιες ομάδες πέσαν όταν πήρε ο Άρης τα πρωταθλήματα. Έγινε. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε. Τελευταίος. Ναι. Γεια σας. Ομορφάντρα μου. Αγόρι μου. Καλό το παιδί. Χρόνια πολλά. Κωνσταντίνε μου. Χρόνια μας πολλά. Ό,τι καλύτερο. Αδερφέ για σένα, την οικογένειά σου. Όλους αυτούς που σε αγαπάνε και σε αγαπάνε πολύ, ρε άτιμε. Αγόρι μου. Όλοι σε αγαπάνε. Κωστάκι μου. Κλιμάρτ. Αδερφέ μου. Ό,τι καλύτερο. Αδερφέ μου. Και εσύ, ό,τι εγώ ξέρω ένα πράγμα, είμαι 47 χρονών, ακόμα δεν έχω δει εδώ του συμπολιτικά ένα τίτλο. Αν είδε ο κανένας άλλος, δεν ξέρω. 49 εγώ. 49 εσύ ούτε και εσύ είδες. Μπορεί να είδες εσύ το 70, ήσουν στην κοιλιά της μανούλας σου. Το 70 πήρα ένα τελευταίο, αυτό ήταν. Εγώ 71 γεννήθηκα. Περίμενα να πάω. Άρα δεν είδες και εσύ. Άρα δεν είδες και εσύ. Και εσύ δεν είδες. Εντάξει, λοιπόν, χρόνια πολλά, ό,τι καλύτερο σε όλους τους Κωστάδες. Να σε καλά, να σε καλά. Και πάρα πολλά τύχη. Έγινε, Κωνσταντίνε μου. Αυτά. Σε φιλώ. Πολλά φιλιά. Σε ευχαριστώ. Γεια σου, αγοράκι μου.
Κλιμάρτ, Κώστας και ο Σες. Αδερφός, αδερφός και γιορτάζει κιόλας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές και γραπτές και προφορικές. Όπου και να είστε, όπου και να βρίσκεστε, τα χρόνια μας πολλά. Θα επιδιώξουμε να επικοινωνήσουμε με τον επίσης εορτάζοντα Κώστα Βασιλόπουλο. Σας έλεγα λίγο νωρίτερα ότι κατέθεσε ο ΠΑΟΚ αναφορά στην Επιτροπή Διοντολογίας ζητώντας να αξιολογηθούν και άλλα επιπλέον στοιχεία που περιέχονται στο φάκελο της ποινικής δικογραφίας που αφορούν στον Ολυμπιακό, που αφορά στον Ολυμπιακό η δικογραφία. Όπως είχαμε πει, δεν μένει τίποτα, δεν πέφτει τίποτα κάτω και υπάρχει ατελείωτο κυνήγι παντού. Ανοιχτές γραμμές μέχρι να δούμε αν θα τα καταφέρουμε, αν θα μας βοηθήσει η κινητή τηλεφωνία να επικοινωνήσουμε με τον Κώστα Βασιλόπουλο, να μην σας κόβουμε. 2310-287-888 για τον τεχνικό διευθυντή. Έρχονται μηνύματα και με ρωτάτε. Είπαμε, δεν υπάρχει κάτι επίσημο το οποίο είναι ανακοινώσιμο από τον ΠΑΟΚ. Μόλις είναι επίσημο τότε, παιδιά. Αλλιώς γράφονται, λένε, το ακούμε και εμείς αφήμη. Διάβασα και για τον άλλον που μου γράφεται, τον έτερο υποψήφιο. Τώρα, για αυτόν, για τον Γερμανό, για τον Ρέμπε, είπαμε. Ήταν στην Wolfsburg, ήταν στη Huddersfield. Συνυπήρξε με τον Βιερίνια εκεί στη Γερμανία. Οι πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για έναν τύπο ο οποίος δεν δέχεται καμία παρέμβαση στο έργο του, ότι δεν δέχεται μίγα στο σπαθί του, με γνωριμίες καλές, έχοντας μία πορεία στην Γερμανία, okay, θα τα δούμε όλα αυτά. Θα τα δούμε και αν έρθει αυτός, θα κριθεί και αυτός ανάλογα με το τι θα προσφέρει, ανάλογα με το τι κινήσεις θα κάνει. Τι να πούμε ρε παιδιά, από τώρα δηλαδή, αν θα είναι... Αν είναι καλός ή δεν είναι, δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό από τώρα. Όταν ήρθε ο Φρανκ Άρνεσεν, μιλήσαμε για ένα τεράστιο όνομα μέσα στα 3-4 μεγαλύτερα ονόματα πανευρωπαϊκά. Μιλάμε για ένα τεράστιο όνομα και όντως πρόσφερο άνθρωπος. Όταν ήρθε ο Μίχελ, ήμασταν πάρα πολύ επιφυλακτικοί γιατί τον ξέραμε όλοι σαν παλαιό διαιτητή. Γκρινιάξαμε αρκετά τότε. Γιατί φίλε, εδώ θα μάθεις και πώς θα γίνει ας πούμε και από πού έμαθες εσύ και πότε πρόλαβες και τα λοιπά. Είδαμε όμως ότι έκανε και αυτός σημαντικά πράγματα. Ότι έκανε σημαντικά πράγματα. Άρα περιμένουμε να έρθει αυτός που είναι να έρθει, αν είναι αυτός ο Γερμανός όπως λένε, και θα κριθεί και αυτός όπως όλοι. Το ματάκι χορταράκι δεν ισχύει μόνο για μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ισχύει γενικά. Πάμε να πάρουμε γραμμές να μιλήσουμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας, χρόνια πολλά. Βιγκίνιστια. Βιγκίνιστια, καλώς τον παιδί. Καλώς τον. Άλλες κλά, άλλες συνότων. Άντε, χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν και στην κόρη μου και στον πατέρα μου. Σε σένα, στον Κώστα τον Βασιλόπουλο. Τον Κώστα τον Φραντζέσκο. Έτσι, μην το ξαναμιλήσουμε. Βέβαια. Άσχετα που είναι Βάζελος, εμάς μας έκανε χαρούμενους, ευτυχισμένους πραγματικά. Βλέπαμε εκεί το φάουλ και λέγαμε καλύτερα από πέναλτι. Τέτοιο πράγμα. Καταρχήν και αυτός και ο Μαραγκός, γιατί εγώ αυτούς τους έχω στο μυαλό μου καταχωρημένους, εννοείται. Εγώ αυτούς και τους δύο τους ήθελα και τώρα, έτσι, γιατί έχουν να δώσουν. Ακριβώς. Και οι δύο αυτοί. Έτσι, ξέραμε τι υποστηρίζουν, ξέραμε ότι είναι άλλη ομάδα, όμως. Έχω να πω ότι πριν από τη φανέλα του Πάμπλο, πριν από τη φανέλα του Ζαγοράκη, καμία άλλη φανέλα από παιδάκια, από πιτσιρικάδες, δεν φορέθηκε τόσο όσο του Κώστα Φραντζέσκου, φίλε. Δεν το συζητάμε. Έτσι. Και ακόμα πρέπει να βγαίνει, έτσι, θα έπρεπε να κάνουν ένα... ένα ρετρό, ρετρό. Βέβαια, ένα ρετρό για τις αγαπημένες, να ψηφίσουνε. Εξαιρετικό παιδί ο Φραντζέσκος. Εξαιρετικός. Δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να πει κακή κουβέντα. Μόνο γκρίνια όταν ήρθαν αυτοί οι δύο. Τι τους θέλουμε τους Βάζελους και αυτό και εκείνο. Και τότε λέγαμε. Αλλάξαμε επίπεδο με αυτούς. Άνθρωπε μου, μιλάμε τώρα για τον Μαραγκό. Μιλάμε για ένα χαφ. Για ένα αμυντικό χαφ μηχανάκι. Τεράστιο πνευμόνι. Φοβερή ποιότητα. Με κρίσιμα γκολ, έτσι. Ναι, μα τι το συζητάμε τώρα, έτσι. Και οι δύο, όχι απλά αγάπησαν τον ΠΑΟΚ, όχι απλά λάτρεψαν την πόλη, όχι απλά αγαπήθηκαν πάρα πολύ από τον κόσμο, αλλά
Εγώ όταν μιλάω για αυτούς δεν νιώθω ότι μιλάω για δύο Παναθηναϊκούς, ας πούμε. Νιώθω ότι μιλάω για δύο παιδιά. Δεν παίζει ρόλο. Έτσι. Νομίζω δεν παίζει ρόλο. Ναι, ναι, πρέπει. Εδώ... Μας έφραγε λίγο πιο κοντά, ας πούμε, αυτοί οι δύο άνθρωποι. Με το έστω με το Παναθηναϊκό, εκεί που ήμασταν στην έχθρα εντελώς, μας πήγαν ένα βήμα πιο πίσω. Έστω. Ένα εντάξει. Βήμα. Για εκείνο το διάστημα. Για εκείνο το διάστημα. Δεν το συζητάμε και είπαμε όντως. Τέτοιοι άνθρωποι άξιοι. Εμένα είναι μάθημα αυτοί οι δύο, αδερφέ μου. Θα σου πω γιατί. Έτσι, από το να έρθει κάποιος και να μου πουλήσει παοκοφροσύνη, να μου πει ότι ξέρω εγώ να φυλάει τη δεύτερη μέρα το δικέφαλο και να το παίξει και τελικά να μην προσφέρει τίποτα, προτιμώ αυτόν ο οποίος έρχεται, ξέρουμε που ανήκε, ξέρουμε τι πίστευε και εδώ έβγαλε και την ψυχή του και ο ένας και ο άλλος. Και έτσι. Ο Τζιόλης, έτσι, μην τον πάμε πίσω, που άμα... Εντάξει, εκεί... Μην τον πάμε πίσω, και εκείνος ήταν τίμιος. Τίμιος πολεμιστής, okay. Λίγα πράγματα. Χαμηλών τόνων, λίγα τόνων, έτσι. Ναι. Λίγα πράγματα, καμία σχέση, οι προσφορές των δύο... δεν το συζητάμε, εκεί ήταν πάλι... Είπαμε... Ναι, καμία σχέση, καμία. Αλλάξαμε επίπεδο, μπήκαμε ξανά στην Ευρώπη, μπήκαμε ξανά... Ο κόσμος, πώς το λένε... συστρατεύτηκε ας πούμε πίσω από τον ΠΑΟΚ μετά και με αυτούς ναι. Μαζί, έτσι. Ναι. Να πούμε και κάτι ακόμα, έτσι, πριν κλείσουμε. Σχετικά με τι περιμένουμε τώρα για τα play-off. Εγώ δεν περιμένω προσωπικά, ναι. Δεν περιμένω τίποτα, ναι, έτσι. Ναι. Θα δούμε, πώς θα μπούμε και με τι συνθήκες και πώς θα γίνει, θα δούμε. Όπως είπε και ο Αϊνστάιν, έτσι, μην προσπαθούμε κάνοντας το ίδιο πράγμα να βγάλουμε διαφορετικό αποτέλεσμα. Τους, ναι, από τη στιγμή, ναι, που θα, ναι, έχουμε, ναι, ναι, Έλληνες διαιτητές, εγώ δεν έχω καμία εμπιστοσύνη. Από τη στιγμή που μέσα στις, ναι, πέντε ομάδες, στις έξι ομάδες είναι τρεις του ΠΟΚ, ναι, σημαίνει ότι μπορούν από μόνοι τους και οι τρεις να αλλάξουν στην ουσία, ναι, τις ισορροπίες, έτσι. Ναι. Πρέπει αυτό που είπαμε στην πρωινή εκπομπή και πιστεύω ότι και μας ακούνε στην ΠΑΕ άνθρωποι μέσα, αλλά και αν δεν μας ακούνε απευθείας τους τα λένε, αυτό που συζητήσαμε το πρωί. Θα πρέπει, ναι, ιδέα λέμε, ούτε τους διατάζουμε, ούτε επιτάσσουμε, ούτε απαιτούμε, δεν μου αρέσει κανένα από αυτά τα ρήματα. Νομίζω ότι ακούνε, έτσι, να ξέρεις. 100%. Λέω λοιπόν, προτείνουμε, γιατί το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι το καλό του συλλόγου, το καλό της ομάδας. Μόνο. Αν μπει κάποιο, ας πούμε, θα υπάρξει ένα μνημόνιο, ένα πλαίσιο συμφωνίας για το πώς θα διεξαχθεί αυτός ο... περίεργος, ας πούμε, γύρω των 10 αγώνων των play-offs. Έτσι. Εκεί λοιπόν να μπει η εξής παράμετρος, όρος. Σε περίπτωση που διακοπή για τον οποιοδήποτε λόγο, έστω ότι υπάρχει ένα κρούσμα, σε κάποιο οποιαδήποτε ομάδα. Λοιπόν, σε περίπτωση που διακοπή αυτή η σειρά των 10 αγώνων, θα ξαναγυρίσουμε στη βαθμολογία που ήταν πριν ξεκινήσουν τα play-offs. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί υποψιαζόμαστε, φυλαγόμαστε από παντού, ότι μπορεί, αν μας καβαλήσει στη βαθμολογία η ΑΕΚ και περάσει η δεύτερη, να έχουμε κανένα περίεργο περιστατικό και να πούνε «Α, όπως είναι τώρα μένει, πρώτος Ολυμπιακός, δεύτερη ΑΕΚ». Το έτσι. Άλλο δεν το βλέπεις, ότι εάν από τη στιγμή που βλέπω ότι τσινάνε στο ΚΑΣ τώρα οι Ολυμπιακοί, φαντάζεσαι... Μετά την πρώτη αγωνιστική να κερδίσουμε 4-0 και αυτό. Να πάει στους 4 βαθμούς και αυτό. Να μας πει ο Ολυμπιακός δεν κατεβαίνω. Αυτό. Γιατί έχει κρούσμα. Ή μέσα στον Ιούνιο να βγει και καμιά αθωωτική απόφαση για μας, καμιά κατεδικαστική, έτσι, για αυτούς και μετά, έτσι, μετά να δεις τι ωραία που θα είναι. Μετά. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε επιφυλακτικοί. Κοίταξε, είμαστε... όλοι οι ΠΑΟΚτζίδες έχουμε αντιρρήσεις για αυτά τα πράγματα που γίνονται. Αλλά ένας φοβερός δημοσιογράφος μου είπε πριν από λίγες μέρες ότι τη στρατηγική τη βάζει ο Ιβάν Σαββίδης με τον Γιώργο Σαββίδη. Φυσικά, είναι φίλε. Ο Κώστας ο Βασιλόπουλος, έτσι, τον οποίο τον λέμε και χρόνια πολλά. Αλήθεια. Έτσι, οπότε δεν μπορούμε, δαγκωνόμαστε. Αυτά που δεν μας αρέσουν τα καταπίνουμε, γιατί. Αυτά τα θετικά που μας έχει κάνει ο Ιβάν Σαββίδης και η οικογένεια Σαββίδη, τι να σου πω, για μια ζωή θα τους ευγνωμονούμε. Και αν γίνει και το γήπεδο, νομίζω το γήπεδο πρέπει να ονομαστεί κατευθείαν Σαββίδιο, χωρίς καμία δεύτερη λέξη. Είναι τόσο πολλά αυτά τα οποία έχουν γίνει. Είναι τόσο μεγάλα, τόσο σημαντικά, έτσι, και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Είναι μόνο η αρχή, το λέω. Δεν είναι της φαντασίας μου προϊόν,
Είναι η απόλυτη πίστη που έχω. Ότι αυτοί οι τίτλοι, αυτά ήταν μόνο η αρχή. Αυτά τα πρωταθλήματα, τα double, έρχονται πράγματα πολύ σπουδαία. Έρχονται πορείες του Champions League. Είμαστε... Νέα ναι. Τούμπα, έχουμε να δούμε πολλά πράγματα. Υγεία να έχουμε. Είμαστε σε επικίνδυνες εποχές, έτσι. Εγώ εύχομαι ο Θεός να το φυλάει το Σαββίδι, πραγματικά. Γιατί εκτός από την υγεία, αυτός πρέπει να προσέχει και άλλα πράγματα. Σωστά το λες. Πολύ σωστά. Γιατί με μία σφαίρα, έτσι μπορεί να αλλάξει η μοίρα ολονών. Και το ξύλο. Εγώ το λέω για να το φυλάνε σαν τα μάτια τους όλοι. Τι ξύλο. Από παντού. Χρόνια πολλά λοιπόν στους εορταζόμενους και στις Ελένες και στις Κωνσταντίνες. Να είσαι καλά. Και θα τα λέμε. Να τα πούμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Παιδιά, εννοείται ότι από παντού προσοχή. Εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές. Θεωρώ ότι αυτά που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια ήταν μόνο το ξεκίνημα. Δεν είναι ούτε παπάς, δεν είναι ούτε ευσεβής πόθη. Δεν τα λέγαμε αυτά όταν... Γιατί δεν κάνουμε τώρα 3 χρόνια εκπομπές, κάνουμε 21. Άλλους καιρούς, άλλα λέγαμε. Λέγαμε πώς θα επιβιώσουμε, πώς δεν θα μας κλέψουν τους παίκτες, πώς θα πάρουμε άδεια για να παίξουμε στην Ευρώπη, πώς δεν θα φύγουν τα στολίδια μας οι ποδοσφαιριστές, πώς θα βάλουμε την οικογένειά μας σε δεύτερη μοίρα για να μπει το χέρι στην τσέπη να πάρουμε το εισιτήριο διαρκείας να στηρίξουμε, πώς δεν θα μείνουμε εκτός Ευρώπης για να παίξει η Χαλκιδόνα, ο Ατρόμητος και ξέρω εγώ, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, πώς θα μαζεύουμε τα κομμάτια μας όταν θα μας έχουν για μία ακόμα φορά αδικήσει, όταν για μία ακόμα φορά θα βρίσκουμε σε τείχο, μην μπορώντας να σπάσουμε αυτό το απόστημα. Με αυτά ζούσαμε για πολλά χρόνια. Τότε δεν λέγαμε ότι παιδιά θα σαρώσουμε τα πάντα. Δεν λέγαμε, προσαρμοζόμαστε κάθε φορά στις επιταγές των καιρών, στις συνθήκες στις οποίες ζούμε μαζί με τον ΠΑΟΚ. Τώρα λοιπόν, και από εκεί ξεκίνησε και το ζούμου σου, μετά την άφηξη του Ιβάν, είπαμε θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές, όχι μόνο ποδοσφαιρικά, από κάθε άποψη. Εγώ θεωρώ ότι όλα όσα έγιναν με την κλοπή του πρωταθλήματος, ευχάριστα φυσικά δεν ήταν, όμως μας έδεσαν, μας έκαναν πιο δυνατούς, μας εισπύρωσαν, μας δίδαξαν, μας έκαναν να αφυπνιστούμε, μας έκαναν να σταθούμε στα πόδια μας εκεί που θεωρούσαν όλοι ότι θα καταρρεύσουμε, γιατί μια οποιαδήποτε άλλη ομάδα μετά από αυτό δεν θα σηκωνόταν ίσως για πολλά χρόνια. Όχι απλά σταθήκαμε στα πόδια, όχι απλά διεκδικήσαμε, κατακτήσαμε κιόλας. Θεωρώ λοιπόν ότι έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Το λέω σήμερα ανήμερα της γιορτής μας, αφήνοντας σκυτάλι στον Γιώργο για το επόμενο 2ωρο. Εσείς μένετε συντονισμένοι στον Αθλητικό Λίμπερο. Ευχαριστώ όλους σας για τις πολλές ευχές. Δεν καταφέραμε να επικοινωνήσουμε με τον Κώστα Βασιλόπουλο. Αύριο πρώτο Θεός να συζητήσουμε όλα όσα γίνονται, όλα όσα εξελίσσονται γύρω από τον ΠΑΟΚ, από το ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Θυμίζω, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, εκεί θα βρείτε εξαιρετικά πράγματα, ειδικά αυτό το διάστημα, Μόρις, φοβερές προσφορές, το ξαναλέω, πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών με ατμό από 640 ευρώ, μόνο 300 και από 780 ευρώ, από 800 ευρώ, ο ψυγειοκαταψύκτης Μόρις ενεργειακής κλάσης Α3 Plus από 800 ευρώ, μόλις 376. Μιλάμε για πάνω από 50%, 53% έκπτωση, γιατί συμπληρώνει 53 χρόνια η Μόρις. Αυτά έχω να πω, τρέξτε να προλάβετε. Και φυσικά, λατρεμένο Αιγαίο, οι δύο ψαραγορές, τα δύο ιχθυοπολία και στο δικητήριο και στο Ρεόκαστρο. Εκεί θα βρείτε πεντανόστιμα και κλεκτά. Υπέροχα θαλασσινά και ψαρικά, βάλτε ωμέγα 3 στον οργανισμό σας. Σας φιλώ γλυκά, θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο το πρωί στις 8. Bye, bye, bye!